Καλησπέρα. Εντάξει, ωραία. Καλησπέρα, εμείς θα είμαστε όρθιοι. Δεν χρειάζεται να κάτσουμε. Γιατί είμαστε. Όταν θα κουραστούμε, θα κάτσουμε. Dog and Pony Show. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η ευκαιρία αυτή να βρεθούμε. Θα μιλήσω πολύ λίγο για την πρωτοβουλία, γιατί ο σκοπός είναι να δείτε τι κάνουν οι startups και πώς μπορούν να βοηθήσουν οι startups εσάς. Λίγα λόγια για το Capsule D. Είναι ο επιταχυντής. Προς τα που δείχνω, συγγνώμη. Το πατάω. Ναι. Εντάξει, άλλαξε. Τέλεια. Είναι ο επιταχυντής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει δημιουργηθεί από το 2019. Το σκεπτικό είναι να βοηθήσουμε ελληνικές startups να δυναμώσουν και να επεκταθούν στη χώρα. Και κατ' επέκταση, βέβαια, μας ενδιαφέρει και να δημιουργηθούν συνέργειες, να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης και για τα ξενοδοχεία που είναι μέλη του επιμελητηρίου, αλλά συνολικότερα για την αγορά να οδηγηθεί σε πιο γρήγορες ρυθμούς τεχνολογικής ανάπτυξης και απασχόλησης και εξειδίκευσης. Οπότε έχουμε λοιπόν τις startup μας μαζί, χτίζουμε μαζί τους συνέργειες και μέσα στο χώρο και στον κλάδο και βέβαια προσπαθούμε να δούμε και προς τα έξω. Το βλέμμα μας είναι εξωστρεφές. Έχουμε, για παράδειγμα, συμμετέχουμε και σε διεθνείς εκθέσεις. Έχουμε και εδώ περίπτερο σήμερα, θα σας το πω στο τέλος. Σε διεθνείς εκθέσεις, όπως η WTM. Φέτος πήγαμε με 6 νικήτριες ομάδες στην WTM και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συμμετείχαμε στο περίπτερο του ΕΟΤ. Και το περίπτερο αυτό είχαμε την ευκαιρία στο περίπτερο να έρθουν και bloggers και influencers της Μεγάλης Βρετανίας να γνωρίσουν τις ελληνικές startups. Άρα, ένα παράδειγμα του βλέμμα προς τα έξω, να προωθηθούν οι εταιρείες προς τα έξω και να βρουν και εκεί πελάτες. Λίγο πολύ σας έχω εκφράσει το όραμα. Το όραμα είναι να χτίσουμε ένα καινοτόμο οικοσύστημα στο τουριστικό κλάδο για τη χώρα μας. Να σημειώσω ότι μέχρι τώρα, μέχρι το 2019, δεν υπήρχε ένα τέτοιο σχήμα, ένα accelerator, ένας επιταχυντής που να επικεντρώνεται και να κάνει focus σε τουριστικές λύσεις τεχνολογίας. Άρα, ήμασταν οι πρώτοι που δημιουργηθήκαμε και προς το παρόν δεν υπάρχει και άλλος φορέας που εστιάζει εξ ολοκλήρου στον τουρισμό. Και η αποστολή μας είναι να δώσουμε το βήμα, να δώσουμε την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την προώθηση των νέων αυτών ανθρώπων στο χώρο μας, να εξελιχθούν και να διαδώσουν αυτό που έχουν σχεδιάσει. Κόλλησε. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπετε ένα mapping λίγο πώς είναι το σχεδιασμένο το πρόγραμμά μας. Το βασικό πρόγραμμα, που είναι το πρόγραμμα επιτάχυνσης, το οποίο διαρκεί 5 μήνες. Έχουμε εντάξει εκπαιδευτικά σεμινάρια και workshops γενικότερα για τις startups για να βελτιώσουν το business skill τους, τις γνώσεις τους για digital κομμάτι, όπως είμαστε και εμείς τώρα εδώ με όλους αυτούς τους ειδικούς σήμερα. Η Νέλιος, για παράδειγμα, είναι ένας από τους στρατηγικούς μας συνεργάτες που στηρίζει τις startups σε αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σερίφη. Η Google, βέβαια, είναι ο χορηγός ο μεγάλος που στηρίζει συνολικότερα τον επιταχυντή και βοηθάει και τις startups στο κομμάτι των travel trends. Υπάρχουν οι ανοιχτές εκδηλώσεις και ομιλίες. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που μπορούν να συμμετέχουν μαζί μας ή αντίστοιχα να φέρνουμε εμείς ομιλητές και να μιλάνε στις startups για θέματα που ενδιαφέρουν τις εταιρείες. Το mentoring πρόγραμμα επίσης είναι πολύ σημαντικό. Κάθε ομάδα που μπαίνει μέσα στον επιταχυντή έχει τρεις μέντορες που τη στηρίζουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και είναι όλοι experts μέσα από την αγορά, είτε την τουριστική αγορά, είτε το business κομμάτι, είτε το startup community. Ευκαιρίες δικτύωσης σας το ανέφερα, συναντήσεις, συμμετοχές, εκθέσεις. Έχουμε τη χαρά να είμαστε πάλι στην Ξενία με ένα πολύ ωραίο περίπτερο, λίγο πιο κάτω στο C21D22, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Είναι ακριβώς πιο κάτω. Έχουμε μαζί μας 5 εταιρείες συνολικά που στηρίζουν το περίπτερο με διαφορετικά αντικείμενα, οπότε θα είχε ίσως ενδιαφέρον να επισκεφτείτε μετά και να γνωρίσετε περισσότερες startups. Ομαδικές επισκέψεις, κάνουμε on-site visits, δηλαδή οργανώνουμε ταξίδια είτε επισκέψεις μέσα στην Αθήνα, αλλά είτε ταξίδια εκτός Αθηνών, μαζί με τις startups, πηγαίνουμε σε ξενοδοχεία, βλέπουν πώς λειτουργούν τα ξενοδοχεία, καταλαβαίνουν καλύτερα το προϊόν και έτσι μπορούν να σερβίρουν και καλύτερα τον ίδιο τον ξενοδόχο. Και διάφορες άλλες συνέργειες στον τουριστικό κλάδο με διάφορες συνεργασίες που έχουμε, που θα δούμε και παρακάτω.
Οι startup υποστηρίζονται επίσης από μια επιτροπή αξιολόγησης και καθοδήγησης. Σε άλλο τους τα βήματα έχουν την ευκαιρία να μιλάνε με ειδικούς και να αξιολογούνται σε μηνιαία βάση. Τα πρόσωπα που βλέπετε εδώ είναι ο κύριος Αλέξανδρος Βασιλικός, είναι ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι η κυρία Στεφανία Φλέγκα, που είναι Managing Director των Yes Hotels. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, ήταν χτες στο stage εδώ και μίλησε από το Aldemar. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ζήκος, που είναι και στη Hotel Brain, είναι και αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ. Η κυρία Μουσαμά. Και έχουμε και δύο startuppers, που είναι η Δάφνη Τσεβρένη και ο Αλέξανδρος Σωτρίμης, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να παίρνουν και από τις δύο απόψεις. Δηλαδή και αυτούς από τις startups πώς κάναν τα βήματα για να εξελιχθούν και να φτάσουν εκεί που είναι, αλλά και από τους ειδικούς της αγοράς. Συγγνώμη. Μέχρι τώρα, σε λιγότερα από 2,5 χρόνια, έχουμε συγκεντρώσει και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε μαζί μας 95 μέντορες και κριτές που στηρίζουν το πρόγραμμα και φέρνουν την τεχνογνωσία τους και προσφέρουν εθελοντικά την υποστήριξή τους προς τις startups. Και πάνω από 50 ομιλητές και εισηγητές, κάποιοι είναι ήδη εδώ ανάμεσά μας και κυκλοφορούν. Θα τους δείτε και αργότερα, γιατί είναι και ομιλητές στο stage εδώ, οπότε θα σας τα πούν και οι ίδιοι, που βοηθούν τις ομάδες με την δική τους εμπειρία, με συγκεκριμένα workshops, συγκεκριμένα κομμάτια σχεδιασμένα ειδικά για startups του τουρισμού. Πολύ γρήγορα εδώ βλέπετε τους συνεργάτες μας, οι χορηγοί και οι υποστηρικτές σε όλα τα επίπεδα. Και κάποια αποτελέσματα, είμαστε λιγότερο από 3 χρονών, δεν έχουμε, κάνουμε τα βήματά μας και εμείς, είμαστε και εμείς μια startup. Είναι σημαντικό αυτό να το λέμε. Είμαστε και εμείς μια startup, είναι μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε από το μηδέν για τον κλάδο, με πολύ κέφι και πολύ έρευνα και πολύ συζήτηση με διάφορες ομάδες που έχουν κάνει και διάφορες εταιρείες που έχουν κάνει τα βήματα. Και να σημειώσω ότι 2 κύκλοι που τρέξαμε ήταν μέσα στην καραντίνα, μέσα στο COVID. Δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά δεν διακόψαμε το πρόγραμμα, αλλά τα νούμερα αυτά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλά και αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις συνθήκες που έχουμε. Βασικά μόνο ο πρώτος κύκλος του 19 και ο κύκλος που τρέχουμε τώρα μπορούσαν να γίνουν πράγματα on-site visits, επισκέψεις και συναντήσεις διαζώσεις. Όλα τα άλλα γίνανε ηλεκτρονικά. Και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει να έρθουμε σε επαφή με 60 startups, να περάσουν από τα προγράμματά μας και από την επιτάχυνση, αλλά και από το διαγωνισμό ιδεών, που είναι νεανικός διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός εστιάζει σε ιδέες, ενώ οι startups που εντάσσουμε στο κεντρικό πρόγραμμα είναι startups που είναι σε pre-seed επίπεδο, είναι σε early stage, έχουν φτιάξει ήδη προϊόν, έχουν ομάδα, έχουν ένα business plan, άρα είναι πιο έτοιμοι να μπουν στην αγορά και θέλουν το σπρώξιμο από εμάς και τη δικτύωση. Οι υπόλοιπες στο ιδεών είναι απλά έχω μια ιδέα και θέλουν να δουν, να την τεστάρουν. Έχει νόημα και θέλουν την καθοδήγηση από εμάς. Αρκετοί συνεργάτες, οι πελάτες που αναφέρουμε είναι B2B. Οι B2C δεν χωράνε να γραφτούν, οπότε έχουμε εστιάσει τους B2B μόνο. Και πολλά πιλωτικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια startup να μπορεί να έχει επαφή με την αγορά και να δοκιμάζει πράγματα και μετά να το μετατρέψει σε sales. Πολύ γρήγορα, κάποιες επισκέψεις στην Πελοπόννησο με ομάδες startups σε ξενοδοχεία, στο Αμανζόε, στο Greek Hotel, στις Δεξαμενές, στο Κώστα Ναβαρίνο, στην Αθήνα αντίστοιχα, στα Yes Hotel, στο Crown Plaza, στο Αλέξανδρος και στο The Alex Santikos Collection. Αντίστοιχα με τουριστικά γραφεία και κυβερνήτης tours και key tours, και σε startups, όπως τη Workathlon και την Welcome Pickups. Εδώ είναι άλλες δράσεις που κάνουμε μέσα στο χώρο μας. Έχουμε ένα δικό μας χώρο όπου γίνονται τα workshops, γίνονται συναντήσεις. Έχουμε κι άλλον εδώ από τον πρώτο κύκλο, τον κύριο Χαραλαμπάκη από την Hotel Toolbox, που είναι κάπου σε αυτές τις φωτογραφίες. Είχαμε τον κύριο Ανδρεάδη, την κυρία Βαυροκεφάλου από την Expedia, που μιλούσανε και στις startups και μεταφέρανε expertise. Και εδώ η τελετή λήξης, που είναι διαδικτυακή η τελευταία που είχαμε, με τον κύριο Φραγκάκη και τον κύριο Δήμα μαζί να χαιρετίζουν. Σταματάω εδώ και δίνω το βήμα στις ομάδες μας, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, στις startups που έχουν κάνει αρκετή δουλειά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δημιουργήσαμε ένα workshop ειδικά για εσάς, και συνδυάσαμε την τεχνογνωσία 2 εταιριών,
την τεχνογνωσία της Hotelisense στο κομμάτι του data και data analytics και πώς θα πάρω τα δεδομένα και θα τα μετατρέψω σε χρήσιμη πληροφορία και θα κάνω ασφαλές αποφάσεις. Και την Gams Around με τον Κυριάκο τον Τζίγκρο, η Hotelisense εκπροσωπεί ο κύριος Καραθανάσης ο Γιώργος, και ο Κυριάκος θα μας μιλήσει το κομμάτι πώς παίρνω όλα αυτά τα δεδομένα και τα μετατρέπω σε marketing στρατηγική και εργαλεία, κάτι που το κάνουν και εκείνοι στην Gams Around για τα camping sites που έχουν πελάτες. Οπότε σας δίνω το λόγο, θα γυρίσουμε την παρουσίαση στην παρουσίαση που ενδιαφέρει μάλλον το κοινό περισσότερο από όλα, να δουν πώς θα πάρουν τα δεδομένα και θα τα μετατρέψουμε σε χρήσιμο marketing εργαλείο. Τέλεια. Περάστε. Ωραία. Εγώ θα μείνω εδώ στην άκρη και θα είμαι κοντά σας για να υποστηρικτικά. Τέλεια, τέλεια. Συγγνώμη, να πάρω. Θα κρατήσω και το νέος που είπες από αυτή την ωραία παρουσίαση που έκανες πριν. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, είναι ναι. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Γιώργος Καραθανάσης, είμαι co-founder της Hotelisense. Λίγα λόγια γρήγορα για εμάς. Ήμασταν οι νικητές του δευτέρου κύκλου στο Capsule T Accelerator. Ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει μια cloud business intelligence πλατφόρμα για να κάνουμε ανάλυση ξενοδοχειακών δεδομένων. Και όπως πολύ ωραία είπε η Κατερίνα προηγουμένως, αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε ουσιαστικά είναι να μετατρέψουμε όλη αυτή την ομή πληροφορία που υπάρχει στα συστήματα των ξενοδοχείων αυτή τη στιγμή και να τη γυρίσουμε πίσω σε business insights, σε επιχειρηματικές ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν τον ξενοδόχο να προσφέρει πίσω στον πελάτη μια ολιστική εμπειρία διαμονής πλέον. Άκουσα πριν για influencers, άκουσα πριν για πολλά δεδομένα που έρχονται από διαφορετικά κανάλια και πώς μπορούμε να στοχεύσουμε και να κάνουμε τις καλύτερες συνεργασίες. Για εμάς, στη Hotelisense, η βασική μας θέση είναι ότι τα data είναι ο νέος χρυσός. Αυτό είναι δεδομένο. Αν ανακαλύψουμε τα data που υπάρχουν στα συστήματά μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές ωραίες ιδέες για να αυξήσουμε και τον τζίρο και το satisfaction των πελατών των οποίων έρχονται και μας επισκέπτονται. Γιατί ουσιαστικά εκεί είναι το κλειδί, να παρέχουμε τις υπηρεσίες πίσω, αυτές που χρειάζονται οι πελάτες. Υπάρχουν λοιπόν πολλά συστήματα, μιλώντας για το κομμάτι του ξενοδοχείου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6 διαφορετικά συστήματα κατά μέσο όρο που χρησιμοποιούνται από τα ξενοδοχεία. Για να κατοχωρούν τις κρατήσεις τους, για να διαχειρίζονται το κομμάτι από τα επιστηστικά τους τμήματα, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα beach bar, τις εξωτερικές υπηρεσίες που έχουν. Υπάρχουν applications τα οποία έρχονται και κολλάνε πάνω ουσιαστικά για να μετρήσουν το satisfaction του πελάτη, να δουν τα reviews. Υπάρχουν εργαλεία που φέρουν πληροφορία σχετικά με τα marketing campaigns. Αυτό θέλουμε να συνδυάσουμε και σήμερα ουσιαστικά με τον Κυριάκο για να σας δώσουμε πίσω κάποιες πληροφορίες που θα μπορούσαν να μετατραπούν εύκολα σε εργαλεία για εσάς. Ωραία. Γιατί ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται καθημερινά και αυξάνεται με πολύ μεγάλο ρυθμό. Είτε εσωτερικά είτε από τα εξωτερικά σας συστήματα. Κάποια ενδεικτικά εδώ, μέσα σε ένα λεπτό, μπορείτε να δείτε κάποια πράγματα που γίνονται. Συνδέεται πολύ ωραία με το προηγούμενο κομμάτι της παρουσίασης που υπήρχαν με τους influencers. Πόσα πολλά πράγματα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή μόνο σε ένα λεπτό στο διαδίκτυο. Πόση μεταφορά δεδομένων υπάρχει από διάφορα κανάλια και πόση πληροφορία από αυτή μπορεί να βρίσκεται και να αφορά τους επισκέπτες των δικών σας ξενοδοχείων, των πελατών που θέλουν να φέρετε εσείς στη δική σας επιχείρηση. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, τι θέλουμε να κάνουμε εμείς, να βρούμε τα KPIs, να βρούμε τα σωστά patterns, να μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία πίσω στον ξενοδόχο για να πάρει τις αποφάσεις του. Και με αυτό θα μας βοηθήσει και λίγο ο Κυριάκος. Γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή ποιο είναι, ότι τα δεδομένα υπάρχουν μέσα στα συστήματα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολος ο τρόπος να εξάγουμε την πληροφορία. Στατιστικά, εμείς έχουμε δει και από τα ξενοδοχεία που κάνουμε operating αυτή τη στιγμή, αλλά και από πάνω από 2.000 επαφές που έχουμε κάνει με ξενοδόχους και με στελέχη επιχειρήσεων των ξενοδοχείων, ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος να ανακαλύψουν και να συνδυάσουν τα δεδομένα. Το να συνδυάσουν γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Πάνω από 2 μήνες το χρόνο ξοδεύονται μόνο για το reporting από τα συστήματα που υπάρχουν τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Πολύς χρόνος πίσω, λιγότερος χρόνος για δράση. Και ζώντας και σε μια εποχή που τα πράγματα έχουν γίνει ακόμη πιο γρήγορα λόγω του COVID και εναλλάσσονται πολύ πιο γρήγορα, αλλάζει ο τρόπος που γίνονται οι κρατήσεις, ο κόσμος έρχεται με μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, έχει ενημερωθεί πολύ από το διαδίκτυο, ξέρει τι ψάχνει. Πρέπει να είμαστε κι εμείς πολύ γρήγοροι, από το κομμάτι του ξενοδοχείου εννοώ, στις αντιδράσεις, στο τι τους προσφέρουμε πίσω. Οπότε τα insights, πώς τα συνδυάζουμε και πώς τα γυρνάμε πίσω, και αυτό έρχεται σε συνδυασμό να μας βοηθήσει μετά και ο Κυριάκος. Ουσιαστικά, όταν φέρνουμε πληροφορία από διαφορετικά συστήματα, ποιο είναι το πλεονέκτημα? Ξέρω το κανάλι από το οποίο επιλέγει ένας άνθρωπος να έρθει. Για παράδειγμα, οι Αμερικάνοι επιλέγουν την Expedia 100 μέρες πριν να κλείσουν ένα συγκεκριμένο τύπο δωματίου.
να επισκεφτούν μια συγκεκριμένη περίοδο, να μείνουν συγκεκριμένες μέρες στο ξενοδοχείο μου, αλλά συνδυάζοντας την πληροφορία και με το κομμάτι του POS, καταλαβαίνουμε τον ίδιο τον πελάτη που έρχεται μέσα στο ξενοδοχείο μας πώς ξοδεύει. Ξοδεύει, αν ξοδεύει, πού, τι τρώει, αν καταναλώνει σε ποτά, αν πηγαίνει και ξοδεύει σε επιπλέον υπηρεσίες που του προσφέρουμε. Οπότε, τι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, πολύ πιο στοχευμένες καμπάνιες στην περσόνα και όχι σε ένα γενικό καλάθι ενός συνόλου. Οπότε, Κυριάκο, αν θέλεις να το δεις και εσύ, σαν πληροφορία. Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Κυριάκος Τσίγκρος. Είμαι συνειδητής του Comes Around. Το Comes Around είναι μια πλατφόρμα κρατήσεων για καταλήμματα στη φύση. Και λόγω της... υπάρχει COVID, ξεκινήσαμε στο COVID και είμαστε ακόμα στο COVID, οπότε οι δύο χρονιές που τρέξαμε ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Οπότε η εμπειρία μας είναι πάνω στο e-commerce και στο digital marketing, οπότε αποφασίσαμε ότι καλό θα ήταν για να επιζήσουμε και να αυξήσουμε τα έσοδα της εταιρείας μας, να τρέξουμε σε B2B υπηρεσίες για τα καταλήμματά μας. Έτσι, φτιάξαμε υπηρεσίες για καταλήμματα, όπως από μια απλή μηχανή κρατήσεων, μέχρι αυτοματοποιημένα κανάλια, πώς μπορούν να πουλήσουν καλύτερα, πώς μπορούν να βρουν το σωστό πελάτη. Το δύσκολο στα καταλήμματα στη φύση είναι ότι δεν υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο να βρουν τον πελάτη που ενδιαφέρει να κλείσει στο δικό τους. Τα περισσότερα καταλήμματα δεν έχουν online συστήματα. Οπότε ήρθαμε εμείς να τους βοηθήσουμε, να βγάλουμε για extra revenue για την εταιρεία μας και να επιζήσουμε και να προχωρήσουμε και να μεγαλώσουμε. Οπότε γι' αυτό από αυτή τη σκοπιά θα μιλήσω κι εγώ, πώς όλα τα δεδομένα που μας μίλησε πριν ο κ. Καναθανάσης, μπορούμε να μετατρέψουμε σε χρυσό, όπως είπε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τι πληροφορίες υπάρχουν online? Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες online. Ουσιαστικά, μας νοιάζει το μήνυμά μας να φτάσει στο σωστό χρόνο, στο σωστό πελάτη και να έχει το σωστό μήνυμα. Γιατί πρέπει να ξέρουμε πώς να τους στοχεύσουμε, πρέπει να ξέρουμε πώς... Συγγνώμη. Παίρνοντας όλα τα δεδομένα που έχουμε από τα συστήματα τα offline, παίρνοντας δεδομένα που είναι online. Για παράδειγμα, το website μας έχει μέσα, μαζεύει δεδομένα, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί κανένας μας. Ή πολύ λίγα καταλήμματα ή ξενοδοχεία το κάνουν αυτό. Γιατί μπορούμε... Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Πάω στο επόμενο. Γιατί ουσιαστικά μπορούμε να χτίσουμε καμπάνιες και να τις σερβίρουμε σε διάφορα κανάλια μας. Κανάλια είναι τα social μας. Ακούσαμε πριν πολύ για τους influencers, για τα κανάλια, πόσο σημαντικά είναι. Το email, SMS, Viber, που να τρέξουν προθετικές ενέργειες. On-site και push notification. On-site είναι οποιοδήποτε μήνυμα μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε μέσα στο site μας. Γιατί μπαίνει κάποιος, έχουμε καταγράψει το ιστορικό του, πόσες φορές έχει κάνει την κράτηση του από εμάς, πόσες φορές έχει δει μια συγκεκριμένη σελίδα. Οπότε, μπαίνοντας στο site μας την επόμενη φορά, ξέρουμε τι μήνυμα να του πετάξουμε. Ξέρουμε τι μπορούμε να του πούμε, ότι ξέρω εγώ, ξέρουμε, επειδή είστε πιστός πελάτης, σας δίνουμε μια έξτρα έκπτωση. Μπορούμε να του δώσουμε push notification, πολύ σημαντικό. Πλέον τα push notification είναι σε όλα τα devices, είναι σε σχέση με τον υπολογιστή μας, σε όλα τα κινητά. Οπότε, μια ωραία marketing campaign που θέλουμε να τρέξουμε, θα φύγει και με push notification. Οπότε, χωρίς να ανοίξει καν τη σελίδα μας, απλά να είναι, έχει ανοιχτό τον browser του, Safari, Chrome κλπ. Μπορεί πολύ εύκολα να λάβει ένα μήνυμα από εμάς, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι μέσα στο site μας, να ξαναεπισκεφτεί τη σελίδα μας. Εδώ έχω βάλει κάποιες αυτοματοποιήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο κομμάτι του travel. Τι είναι αυτό? Είναι πολύ σημαντικό όταν έχετε κάποιος νέος επισκέψει το site μας, απευθείας να του και πάρουμε με κάποιο τρόπο το email του σε κάποια sign-up form, είτε κάνουμε κάποια online sign-up form. Μέσα στο Facebook έχουμε στοχεύσει κάποιο κοινό, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, άτομα τους αρέσει το outdoor, αλλά το luxury outdoor, του στοχεύουμε, τρέχουμε μια καμπάνια, υπάρχει μέσα ένα sign-up form και παίρνουμε την πληροφορία του email του κλπ. Έχοντας αυτή την πληροφορία, πρέπει να ξεκινήσει ένα welcome automation. Τι σημαίνει αυτό? Να του εξηγήσουμε τι κάνουμε, ποιοι είμαστε, γιατί το κατάλημά μας πρέπει να το επισκεφτεί, γιατί πρέπει να έρθει στην περιοχή που θα πάμε. Εκεί μπορεί να περιέχει από το ποιοι είμαστε μέχρι το τι να κάνει στην περιοχή, άλλες αξιοθέατα που έχουμε στην περιοχή, τα πάντα. Μπορούμε, τώρα μιλάμε για πριν την κράτησή του, οπότε μπορούμε να του στείλουμε και προσωποποιημένες προτάσεις, limited, με βάση το χρόνο. Οπότε γράφτηκε, του λέμε για μια εβδομάδα τι είμαστε και τι κάνουμε, αυτοματοποιημένα email για παράδειγμα, και του στέλνουμε μετά, του στέλνουμε μια προσφορά που του λέμε για τις επόμενες
5 ημέρες, αν κλείσεις, έχεις μια έκπτωση. Πολύ σημαντικό. Προχωράει, πάει να κάνει την κράτησή του, για κάποιο λόγο φεύγει. Εμείς εκεί πρέπει να το θυμίσουμε, δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Το κάνουν μεγάλοι κολοσσοί τύπου Booking.com και Expedia και TripAdvisor. Όταν βλέπετε, και το Airbnb φυσικά, όταν βλέπετε μια περιοχή, ένα κατάλημα, μετά από λίγο σας έρχεται μια ειδοποίηση. Σας ενδιαφέρει ακόμα να κλείσετε στην περιοχή Καλάβρητα, για παράδειγμα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να του θυμίσουμε ότι έχει αφήσει στη μέση του τη διαδικασία της κράτησης. Και ουσιαστικά, με όλα αυτά τα μηνύματα, είτε on-site, είτε με pop-ups μέσα στο site, είτε με push notification, μαζεύουμε και χτίζουμε ένα profile για αυτόν τον χρήστη. Ξέρουμε πλέον, πέρα από το τι έχουμε πάρει, από μπορεί να έχουμε πάρει από τα social media, να ξέρουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις του, η ηλικία του, τα πάντα. Και μετά έχουμε και τα after bookings αυτοματοποίησης, οι οποίες μας βοηθάνε να μην χρειάζεται, δεν χρειάζεται άτομα να στέλνουν όλα αυτά που λέω τόση ώρα, αλλά όλα αυτά τα αυτοματοποιούμε για να τρέχουν μόνα τους. Όπως είναι τα upselling and add-ons, έχει κάνει την κράτησή του, του λέμε ότι ξέρεις κάτι, αυτοματοποιούμε 10 μέρες πριν, στείλ του, μάλλον λίγο παραπάνω, ένα μήνα πριν, στείλ του να νοικιάσει το αυτοκίνητό του από ένα συνεργαζόμενο με εμάς, αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι, συνεργαζόμενο με εμάς, rent a car. Χτίζουμε προγράμματα, μαζεύει πόντους, μπορεί να point system να χρησιμοποιήσουμε. Το loyalty είναι πολύ σημαντικό για να τον έχουμε συνέχεια στο κατάλημά μας και να έρχεται και να ξαναέρχεται. Το re-engagement, αυτό που είπα μόλις τώρα, ότι πρέπει να τους κάνεις να θέλουν να με έρθουν στο κατάλημά σου, κάθε φορά να τους δίνεις κάτι καινούριο. Και τα special dates, μπορούμε να τους στείλουμε ένα χρόνο μετά, πριν ένα χρόνο μας προτίμησες, ή να το φτύνουμε λίγο νωρίτερα, έτσι ώστε να περιέχει και μέσα ένα selling point. Στους 8 μήνες από την κράτησή του, στο μέλλον, του λέει πέρυσι μας προτίμησες, αν μας προτιμήσεις και φέτος, σου δίνουμε ένα 20%, ένα 30%, επειδή τον θέλουμε και είσαι πιστός πελάτης. Άρα, αντίστοιχα, συγγνώμη. Κυριάκο, άρα εγώ έτσι για να μπω και στην κουβέντα και θέλουμε και εσείς να συμμετέχετε στην κουβέντα, γιατί αυτό είναι το νόημα, να ρωτήσετε κι εσείς. Βλέπουμε ένα κομμάτι που έρχεται από τα social media, από το ίντερνετ, σαν πληροφορία τα data, και βλέπουμε και το κομμάτι που έχουμε in-house, που μιλήσε ο Γιώργος πριν, που είναι κυρίως το after booking που μπορείς να εκμεταλλευτείς. Δηλαδή, τι δεδομένα έχω συλλέξει από τα bookings μου για να μπορώ να κάνω upsell κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Κατερίνα, να καταλάβεις λίγο την ιστορικότητα των δεδομένων σου. Οπότε, στα εσωτερικά συστήματα, αυτό κοιτάμε εμείς και αναλύουμε αυτή τη στιγμή. Τι έχει συμβεί στα παρελθοντικά έτη για τις ίδιες περιόδους, για συνθήκες και διαστάσεις που αφορούν το ξενοδοχείο, τα οποία μπορούμε να αναλύσουμε. Αλλά δεν μένει μόνο εκεί και δεν είναι και μόνο τα social media, το website ή πληροφορία που έρχεται από το demand. Όταν μαζεύεις λοιπόν όλη την πληροφορία συνολικά, και τι εννοώ demand, είναι το trend που υπάρχει στο κομμάτι των κρατήσεων, είτε αυτό αφορά το αεροπορικό κομμάτι, είτε αφορά τις αναζητήσεις στο ξενοδοχείο. Να μαζέψεις μια ολιστική λοιπόν πληροφορία που θα σου δώσει τη σωστή κατεύθυνση για να τρέξεις marketing campaigns. Γιατί ωραίο είναι να κάνεις marketing campaigns και σε διάφορα κανάλια, αλλά το θέμα είναι να στοχεύσεις τη σωστή στιγμή, στο σωστό πελάτη, μέσα από το σωστό κανάλι, για να έχεις το conversion rate που χρειάζεται. Άρα, Γιώργο, για να καταλάβουν, έχοντας ένα εργαλείο, ένα software σαν τη Hotelsense ή οποιοδήποτε άλλο που κάνει αυτό τη συλλογή δεδομένων, θα πάρουν κάποια πληροφορία, πώς θα την πάρουν δομημένη και πώς θα τη χρησιμοποιήσει αντίστοιχα ο μαρκετήρ μας, δηλαδή ο Κυριάκος, για να κάνει τις καμπάνιες. Αυτό θα συζητήσουμε και παρακάτω, υποθέτω. Σωστά. Απλά βάζω ένα point εδώ, γιατί έχει σημασία να δούμε πώς παντρεύονται όλες αυτές τις πληροφορίες και γιατί εργαλεία σαν τις Hotelsense είναι σημαντικά για να κάνεις τα επόμενα βήματα στον πελάτη σου, στον B2B. Ακριβώς. Κυριάκο, συγγνώμη, συνέχισε. Όχι, αλίμονο. Ακριβώς, γιατί τα offline data ή τα data που έρχονται από τα συστήματα, σαν που τα συλλέγει όλα η Hotelsense, αυτό μας βοηθάει. Μας βοηθάει να ξέρουμε πότε και πού πρέπει να στοχεύσουμε την καμπάνια μας. Αν για παράδειγμα δούμε ότι υπάρχουν ξαφνικά για φέτος στο κατάλημά μας ήρθαν πάρα πολλοί από μια συγκεκριμένη χώρα του χρόνου ή την ίδια χρονιά ή την επόμενη, θα στοχεύσουμε καλύτερα τις καμπάνιες μας. Θα ξέρουμε ότι πλέον υπάρχει μια νέα αγορά εκεί και μας τραβάει. Γιατί να μην στοχεύσουμε καλύτερα για αυτήν. Ουσιαστικά σχεδιάζουμε την καμπάνια μας, εννοείται, και πάντα τη βελτιώνουμε. Ποτέ δεν θα συστήσουμε την καλύτερη αυτοματοποίηση, την καλύτερη καμπάνια, αν δεν κάνουμε συνεχόμενο feedback, παίρνουμε συνεχόμενο feedback από τις καμπάνιες μας και τις βελτιώνουμε. Ναι, γιατί ουσιαστικά ο χρόνος είναι χρήμα, είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. 60 μέρες το χρόνο είναι πολύ ακριβές για να τις παταλάμε απλά στο κομμάτι του reporting.
Αυτό που θέλουμε να δώσουμε, συνέχισε το άνθρωπο της Κυριακούηδη, θέλεις να μου το δώσεις. Σας ευχαριστώ. Αυτό που ουσιαστικά λοιπόν εμείς θέλουμε να δώσουμε είναι ο συνδυασμός του business intelligence μαζί με την εμπειρία που υπάρχει μέσα στο ίδιο το ξενοδοχείο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μπορεί να δώσει superpowers. Superpowers να τρέξουμε ακριβώς την καμπάνια που θέλουμε, τη στιγμή που θέλουμε, να εστιάσουμε τις πωλήσεις και να διαπραγματευτούμε πολύ πιο ισχυρά με τους tour operators, τους travel agents που έχουμε στο ξενοδοχείο σαν συνεργάτες και να βρούμε τα κανάλια που θα τρέξουμε περισσότερο. Αυτό ουσιαστικά κάνουμε και εμείς εδώ. Θα δείτε και κάποιες οθόνες λίγο πιο κάτω. Ουσιαστικά κερδίζουμε μία μέρα κάθε εβδομάδα. Γυρνάμε πίσω αυτό το χρόνο, σαν hotel sense, στους ανθρώπους να τρέξουν ακριβώς αυτό που έχουν έρθει να κάνουν στο ξενοδοχείο. Να τρέξουν τις πωλήσεις, να τρέξουν το marketing, χωρίς να απλά αναλώνουν χρόνο στο κομμάτι του να ψάχνω τα δεδομένα μου. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γυρνάμε κάποια νούμερα πίσω. Αυτό έχει να κάνει με το συνολικό τζίρο ενός ξενοδοχείου. Φανταστείτε τα νούμερα. Σε περιπτώσεις ομίλων που κάνουν 20-25 εκατομμύρια ευρώ, φανταστείτε να έχουν δυνατότητα να αυξήσουν κατά 10-25% το revenue τους. Και τι γίνεται αυτό, πώς το κάνουμε εμείς, για να σας εξηγήσω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η Hotel Sense. Ουσιαστικά συλλέγουμε, αναλύουμε και παρουσιάζουμε με έτοιμα visualizations την πληροφορία από όλα τα συστήματα σε μία οθόνη. Και τι σημαίνει αυτό, μπορεί για κάποιους να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι συστήματα όπως το PMS, τα POS, το κομμάτι της μισθοδοσίας, το κομμάτι των εξόδων, το κομμάτι του ανταγωνισμού. Σε μία οθόνη σημαίνει ότι έχω όλη την πληροφορία τη στιγμή που τη χρειάζομαι μπροστά μου. Μπορώ να πάω σε βάθος στην ανάλυση μέσω προσχεδιασμένων οθονών ακριβώς τη διάσταση που χρειάζομαι. Οπότε να εστιάσω ακριβώς εκεί που πρέπει και να έχω πάντα ένα χρωματιστό, ας το πω απλά, μονοπάτι, το οποίο να μου δώσει να καταλάβω τι πηγαίνει καλά και τι χρειάζεται βελτίωση. Δεν γίνονται όλα λάθος σε ένα ξενοδοχείο. Προφανώς υπάρχουν και καλοί δείκτες. Μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα σωστό κανάλι, το οποίο μας γυρνάει χρήματα, μπορούμε να εστιάσουμε πάνω σε αυτό, μπορούμε να βρούμε το σωστό nationality, το σωστό κανάλι, να κάνουμε τα marketing campaigns, να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας από εκεί, όσο την ίδια στιγμή μειώνουμε το χρόνο, το χρήμα και τους ανθρώπους, το δυναμικό που απασχολούμε για αυτή τη δουλειά. Εδώ υπάρχουν κάποιες οθόνες, για να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό και για εσάς. Μπορεί να φαίνεται λίγο πληροφορία, υπάρχει το χρώμα, υπάρχουν διαστάσεις διαφορετικές. Ουσιαστικά εδώ τι κάνουμε. Έχουμε φέρει την πληροφορία από τα κανάλια του POS. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα επισυντιστικό μηχάνημα, ένα POS που συνδέεται με το εστιατόριό σας, το bar, το spa, όλες τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Πολύ γρήγορα, εστιάζοντας, δεν μπορεί να γίνει δυναμικό εδώ, αλλά σας το περιγράφω με έναν τρόπο, μπορεί να εστιάσουμε στην εθνικότητα την οποία θέλουμε, να καταλάβουμε το spending behavior των ανθρώπων που έρχονται μέσα στα ξενοδοχεία μας, πού ξοδεύουν, σε ποιο σημείο, τι ακριβώς είναι αυτό που τρώνε. Που τρώνε, πίνουν ή ό,τι άλλο κάνουν, και να στοχεύσουμε λοιπόν σε τι, σε καλύτερα services. Επίσης, ερχόμαστε σε ένα dashboard το οποίο αφορά το κομμάτι του PMS, δηλαδή της πληροφορίας που έρχεται από το κομμάτι του εσόδου στην αρχή. Από ποια κανάλια κλείνουν, από ποιες εθνικότητες έρχονται, ποια room types προτιμούν, τι share έχει κάθε room type. Εδώ βλέπετε λίγο ένα διαφορετικό τρόπο παραγωγής πληροφορίας. Συνήθως τα υπάρχοντα συστήματα είναι στατικά. Αυτό που δίνουν είναι κάποια spreadsheets τα οποία συνήθως τα μεταφέρουν σε ένα Excel ξενοδόχοι και αρχίζουν να βλέπουν απλά νούμερα. Αυτό που θέλω να δώσουμε εμείς εδώ είναι διαφορετική διάσταση του πράγματος. Να καταλάβουμε τι τρέχει σε year to date δεδομένα, πώς τρέχω σε επίπεδο μήνα, από πού μου έρχονται οι κρατήσεις μου, πόσο κάθε δωμάτιο, τι δυναμική έχει μέσα στο ξενοδοχείο ή στον όμιλό μου, από ποιες εθνικότητες έρχονται, θα το δούμε και σε ένα άλλο dashboard, για παράδειγμα εδώ, και πώς μπορώ να στοχεύσω στο σωστό κανάλι. Και εδώ έρχομαι να συνδέσω αυτά που λέγαμε πριν και με τον Κυριάκο. Εδώ είναι ένας δυναμικός χάρτης. Ένας δυναμικός χάρτης που μου δείχνει τι. Όσο επιλέγω εγώ και θέλω, για παράδειγμα, να φτιάξω μια καμπάνια για το επόμενο καλοκαίρι για τα ξενοδοχεία, βασίζομαι σε ιστορικά δεδομένα, φέρνω την ανάλυση που φέρνω από το demand. Οπότε ξέρω ποιοι ψάχνουν, για ποια περίοδο ψάχνουν και τι συνδυασμό μπορώ να κάνουμε σε αυτή την πληροφορία. Βλέπω και όσο φιλτράρω πράγματα σε μια οθόνη από αυτές που έχουμε προσχεδιασμένες, αλλάζει η πληροφορία μέσα εδώ. Για τη συγκεκριμένη στιγμή έχουμε εστιάσει στο κομμάτι των Αμερικάνων, για παράδειγμα, εδώ, όπου ξέρω από ποια κανάλια, πόσα confirmed books μου έχουν γίνει, τι μερίδιο έχει αυτό μέσα στο δικό μου τον όμιλο και κάνουμε μια ανάλυση για να καταλάβουμε τι, πόσοι guests έρχονται, κατά μέσο όρο πόσες μέρες μένουν και πριν πόσες μέρες κλείνουν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τι κάνω. Μια ανάλυση του ADR, η μέση τιμή του δωματίου μου, γιατί ο σκοπός ενός ξενοδοχείου, στο κομμάτι τουλάχιστον του room revenue, του τζίρου που προέρχεται λοιπόν από τη διαμονή, τι είναι. Το καλύτερο EDR, η καλύτερη μέση τιμή πώλησης του δωματίου μου. Οπότε κάνουμε μία ανάλυση per room type, booking source και year month για να καταλήξουμε να δώσουμε τη δύναμη πίσω στο marketing να κάνει τη σωστή στιγμή, από το σωστό κανάλι για τη σωστή εθνικότητα, τις σωστές μέρες πριν, μία καμπάνια για ένα τύπο δωματίου.
Οπότε ουσιαστικά τι γυρνάμε πίσω, όλη τη δύναμη που χρειάζεται πίσω το marketing κομμάτι για να δώσει την πληροφορία και να τρέξουμε τις καμπάνιες. Ουσιαστικά το να έχεις ένα e-shop είναι πολύ εύκολο. Η πληροφορία που υπάρχει είναι απλή, όλα γίνονται online. Το μόνο offline σημείο είναι η παράδοση. Στο ξενοδοχείο είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και στα καταλήμματα. Γιατί πέρα από το pre-sales, το πούμε έτσι, που είναι μέσα στο site ή από κάποιο κανάλι, από booking.com, οποιοδήποτε κανάλι έρθει, υπάρχει και το offline, το online στο site μας, στον site. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν γίνεται να μην έχεις ένα εργαλείο το οποίο να αναλύει και να δίνει πολύ εύκολα και γρήγορα αυτά τα view. Γιατί αυτά τα view δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Δεν είναι το Google Analytics που θα σου δώσει το online πράγμα, το online την όλη πληροφορία. Θέλεις ένα tool που θα σου καταγράψει και θα σου φέρει σε ένα μέρος όλη την πληροφορία, το τι τρώνε, από το τι τρώνε μέχρι το πόσες μέρες, γιατί έρχονται, ποιες μάρκες προτιμούν, τα πάντα. Οπότε οργανώνεις καλύτερα και από την κουζίνα σου μέχρι την online σου καμπάνια. Χρειάζεσαι δηλαδή να υπάρχουν tools σαν και αυτά, γιατί, και να επιλέξετε, και γιατί είναι τη δεδομένη στιγμή είναι αναγκαία. Δεν μπορεί κανείς μαρκετήρα στο κομμάτι του travel να μην έχει όλη την πληροφορία. Δεν μπορεί να έχει μόνο του website του. Αυτό νομίζω ήθελα να πω εγώ ξεκάθαρα. Γιατί ουσιαστικά, Κυριάκο, αν έχεις μισή πληροφορία ή λιγότερη, θα χαλάσεις και περισσότερο χρόνο, πιθανά και περισσότερο χρήμα, προσπαθώντας να βρεις πού θα προσεγγίσεις σωστά και πώς θα προσεγγίσεις σωστά τον επόμενο πελάτη. Δηλαδή, εάν εσένα το ξενοδοχείο έχει όλη αυτή την πληροφορία ότι είναι Αμερικανός 45-65 και εσύ κάνεις στόχευση στο Βρετανό, που βέβαια ο ίδιος ο επιχειρηματίας γνωρίζει, έχει μια αίσθηση έτσι, της πραγματικότητας, αλλά σίγουρα τα δεδομένα αλλάζουν και ειδικά τώρα με τον COVID έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι μετακινήσεις και ο πελάτης ποιος είναι και πώς έρχεται. Άρα, εξοικονομείς και χρόνο και χρήμα. Εγώ ήθελα να σημειώσω ότι δεν είναι μόνο για ξενοδοχείο αυτές οι εφαρμογές, έτσι. Σωστά. Δηλαδή, αν ανάμεσά μας είναι κάποιος που ασχολείται, έχει εστιατόριο, σωστά, έχει μπαρ, είτε αλυσίδα είτε μεμονωμένο με μεγάλες καταναλώσεις, beach bar επίσης που είναι πολύ σημαντικό. Ή ακόμα και τουριστικά γραφεία μεμονωμένα, έχεις αξία βλέποντας πώς κινούνται τα δεδομένα σου και σε B2B επικοινωνία. Δεν είναι μόνο η B2C επικοινωνία, δηλαδή δεν είναι μόνο η business to consumer, έτσι. Είναι όλο το κομμάτι που είναι σημαντικό. Μα μπορείς να ξεχωρίσεις και να κάνεις το segmentation μέσα στη δική σου επιχείρηση με τον σωστότερο τρόπο. Όταν αναλύσεις τα δεδομένα σου, καταλαβαίνεις ακριβώς από πού έρχονται, από πού χρειάζονται βελτίωση τα πράγματα, από πού χρειάζεται να ακολουθήσω ένα κανάλι το οποίο μπορεί να μου βελτιώσει το δικό μου profitability. Εστιάζουμε σήμερα εμείς στο marketing, αλλά σωστά, απλά ήθελα να αναφέρω ότι έχει να κάνει βελτίωση στις αγορές, στις προμήθειες, στο προσωπικό που παίρνεις για την κάθε υπηρεσία επίσης, γιατί βλέπεις τι περσόνες είναι οι άνθρωποι, τι καταναλώνουν, άρα τι χρειάζεται περισσότερο. Και όχι για μόνο να αυτό. Κάνεις αναλύσεις και αποφάσεις. Υπάρχουν και τα peak hours, δηλαδή όταν κάνεις μια ανάλυση ενός POS, καταλαβαίνεις όχι μόνο ότι έρχεται ο χ άνθρωπος και θέλει να διαλέξει την χωριάτικη σαλάτα με την πριζόλα και να πιει ένα ποτήρι λευκό κρασί. Ξέρεις πότε έρχεται, ξέρεις με ποιον τρόπο πληρώνει. Ξέρεις αν έχει έρθει αυτός ο άνθρωπος, από ποιο κανάλι έχει επιλέξει να έρθει, ποιο τύπο δωματίου θέλει, οπότε επιλέγει συνήθως να κλείσει μαζί. Και αν υπάρχουν extra activities, ποια είναι αυτά που προτιμάει να κλείσει επιπλέον για να σου φέρει και άλλα πράγματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, αν καταλάβεις ποιο είναι το spending behavior μέσα σε μία μέρα, οπότε καταλάβεις λίγο και πάρεις μία εικόνα της καμπύλης που κάνει κάποιες συγκεκριμένες ώρες, μπορείς να φέρεις και άλλη πληροφορία μέσα, όπως πολύ σωστά λες, Καταρίνα. Δηλαδή σε ένα εστιατόριο, μπορείς να καταλάβεις ποια είναι τα peak hours. Μπορείς να προσαρμόσεις σωστά το προσωπικό σου για εκείνες τις ώρες, οπότε να ξέρεις ότι χρειάζομαι περισσότερο χρόνο, περισσότερο κόσμο μάλλον να εξυπηρετήσω εκείνες τις ώρες και ξέρω και τι ακριβώς καταναλώνεται. Αυτό τι σημαίνει, δίνω πληροφορία ακόμα και στην κουζίνα για το κομμάτι της προετοιμασίας. Δηλαδή έρχονται πάρα πολλές πληροφορίες πίσω, πολύ χρήσιμες για την επιχείρηση, οι οποίες όχι marketing wise αυτή τη στιγμή, αλλά σε operation κομμάτι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ να κάνεις πολύ σωστά βήματα για να ελέγξεις και το μισθολογικό κόστος και τις υπόλοιπες υπηρεσίες σου. Ας επιστρέψουμε στο marketing, ναι, τώρα. Όχι. Που, Κυριάκο, να μας πεις πιο αναλυτικά πώς το χρησιμοποιείτε εσείς. Ουσιαστικά εμείς... δεν χρειάζεται. Ναι. Ουσιαστικά εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να αυτοματοποιήσουμε όλα τα αυτοματοποιημένα μηνύματα που πρέπει να φύγουν στους επισκέπτες μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καταγράφουμε όλη την πληροφορία από πού έρχεται ο πελάτης μας, τώρα πάμε σε τελείως online επίπεδο, δεν έχουμε POS, δεν είμαστε εκεί, είμαστε η πλατφόρμα που απλά μπαίνει ο χρήστης για να κλείσει το κατάλληλο με τις επιλογές του. Ξεκινάει, μπαίνει στο site μας,
επιλέγει την κατηγορία που θέλει για να κλείσει. Εκεί ερχόμαστε εμείς, βλέπουμε από το πρώτο δευτερόλεπτο που μπαίνει στο site, καταγράφουμε δεδομένα. Από το που βρίσκεται, τι του αρέσει, από τα page views, δηλαδή βλέπει συνέχεια, ας πούμε, εμείς έχουμε μόνο 10 καταλήμματα. Βλέπει δεντρόσπιτα. Ξέρουμε ότι τον ενδιαφέρει κάτι τελείως ιδιαίτερο. Σε δεύτερο επίπεδο, βλέπουμε σε ποιο στάδιο σταματάει την κράτησή του. Βλέπουμε ότι σταμάτησε, έβαλε για παράδειγμα, στο εικονικό καλάθι, δεν υπάρχει καλάθι, προσπάθησε να πάει και να κάνει την κράτηση. Αλλά στο τελευταίο βήμα, στο checkout, έφυγε. Και πρέπει εκεί να του θυμίσουμε και πάλι γιατί έφυγε και να καταλάβουμε εμείς γιατί δεν έκανε την κράτηση. Δεν του δώσαμε την πληροφορία σωστά. Μήπως δεν τον τραβήξαμε με κάτι έξτρα. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε δει ότι συνδυάζονται απίστευτα με δραστηριότητες στη φύση. Άρα, μήπως θα έπρεπε εκεί που ήταν στη διαδικασία του checkout να του θυμίσουμε ότι ξέρεις κάτι, πρόσθεσε και αυτό το activity, και αυτό το hiking, αυτό το rafting, οτιδήποτε που ενδιαφέρει. Ξέρουμε ότι είναι ας το πούμε, συμπληρωματικά προϊόντα αυτά τα δύο. Και έτσι, κάνεις ας πούμε, το upsell και άλλων υπηρεσιών είναι προϊόντων σου. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στο conversion και αντίστοιχα και στα revenue. Γιατί ξαφνικά εκεί που ήταν να κλείσει κάτι που κόστιζε 1000 ευρώ, πρόσθεσε κάτι άλλο που κάνει άλλα 500. Οπότε αυξήθηκε και το δικό σου commission. Ουσιαστικά όλη η πληροφορία μέσα στο site καταγράφεται. Στη συνέχεια αυτοματοποιούμε όλη τη διαδικασία του check-in, α το πούμε έτσι. Ένα μήνα πριν του λέμε το ταξίδι σου έρχεται κοντά. Μήπως θα πρέπει να ετοιμάσει. Έχουμε διάφορα marketing trips, ετοίμασε τις βαλίτσες σου, σε περιμένει κλπ. Το κατάλημα. Όλα αυτά αυτοματοποιημένα και δυναμικά. Δεν κάθεται κανείς να γράψει προφανώς όλα αυτά τα μηνύματα ένα-ένα. Και στη συνέχεια, όπως λέγα και πριν, αυτοματοποιούμε όλη τη διαδικασία του να τον ενημερώνουμε πριν την άφηξή του το τι θα έχει στην περιοχή, τι θα κάνει, με τι μπορεί να το συνδυάσει σε δραστηριότητες. Και αντίστοιχα, αν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης έχει δικά του συνεργαζόμενα, είτε έχει rent-a-car, είτε έχει οτιδήποτε διαφορετικό μπορεί να έχει και να θέλει να δώσει. Βόλτα στη φύση ή έχει ένα μάθημα μαγειρικής πάνω στο βουνό. Έχουμε μέσα κάποιες δραστηριότητες που είναι αστροπαρατήρηση. Οπότε οργανώνουμε από πριν όλο το journey, όλο το ταξίδι του, όλη την εμπειρία που θέλουμε να νιώσει. Και έτσι, όταν έχει έρθει, τα έχει κλείσει όλα online, έρχεται, κάνει διαμονή του, κάνει δραστηριότητά του στη φύση και το σημαντικότερο φεύγει χαρούμενος. Αυτό μας νοιάζει γιατί τον θέλουμε. Εμείς από τη μεριά της πλατφόρμας πλέον, όχι ενός ξενοδοχείου, τον θέλουμε να ξανακλείσει από εμάς. Γιατί θα ξέρει ότι σε εμάς τα βρήκε όλα μαζεμένα, τον κρατήσαμε χαρούμενο και αντίστοιχα για αυτόν τον λόγο με τα special deals που έλεγα, θα πρέπει να του στέλνουμε ξεταχθάχρονα και διαστήματα ότι είμαστε εδώ. Ότι είμαστε εδώ ακόμα για καταλήμματα όχι μόνο καλοκαιρινά πλέον και χειμερινά ή ανάποδα, αν έχει κλείσει χειμώνα για να κλείσει καλοκαίρι. Οπότε αυτή είναι η μαγεία του να έχει τα online δεδομένα. Και να τα δίνεις και να τα αυτοματοποιείς και να τα στέλνεις στο σωστό κατάστημα με το σωστό δευτερόλεπτο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που καταλήγω. Άρα εσείς, Κυριάκο, ως πλατφόρμα online booking, βλέπετε την κίνηση και την. Καταγράφετε τα δεδομένα, μάλλον και βλέπετε και τη συμπεριφορά πριν την κράτηση. Ακριβώς. Έτσι. Και οι hotels ουσιαστικά οι αντίστοιχες πλατφόρμες. Σαν του Γιώργου, δεν κάνουμε μόνο διαφήμιση, αλλά το λέω γιατί η πληροφορία είναι σημαντική. Κάνουμε και διαφήμιση, αλλά το σημαντικό είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι η χρηστικότητα και η σημασία που έχουν αυτές οι εφαρμογές και αυτά τα εργαλεία software. Οπότε και μετά έρχεται ουσιαστικά η hotel σας και παίρνει την πληροφορία και για το μετά. Και έχει μια συνολική εικόνα, πριν και μετά, before και after booking, τι γίνεται. Εγώ θέλω να πω ότι το δικό σας το κομμάτι, Κυριάκο, με το κάμπινγκ είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, είπες και εσύ, Γιώργο, πριν, τα ξενοδοχεία, ειδικά τα μεγάλα ξενοδοχεία, είναι πιο οργανωμένα, έχουν αυτοματοποιήσεις. Τα μικρότερα, πιο οικογενειακά ή οτιδήποτε, ίσως να μην έχουν, αλλά θα χρειαστούν. Το σημειώνουμε αυτό, θα χρειαστούν, γιατί πλέον όλος ο πλανήτης, όλος ο κόσμος είναι στην τεχνολογία και στο διαδίκτυο μέσα, δεν μπορείς να μείνεις πίσω. Θα χάσεις την ανταγωνιστικότητα στο πλεονέκτημά σου, εάν δεν βρίσκεσαι κι εσύ. Και για να είσαι στα σωστά σημεία στοχευμένα, ειδικά επειδή είσαι μικρός και το budget σου είναι μικρό, πρέπει να κάνεις σωστές κινήσεις, πολύ στοχευμένες, πολύ δομημένες, για να έχει αποτέλεσμα. Ένα κατάλημα, ένα boutique hotel στην Μάνη, πιθανά, έχει σίγουρα πολύ μικρότερο budget να επενδύσει. Αλλά έχει την ανάγκη να ανταγωνιστεί όχι μόνο το διπλανό κατάλημα στη Μάνη, αλλά και το κατάλημα στη Σαντορίνη και το κατάλημα στη Σμύρνη και το κατάλημα στην Ίσκια, δεν ξέρω, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Άρα η πληροφορία που μαζεύεις είναι χρυσός,
Έτσι το βλέπουμε, έτσι τα αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Και σαν κάψουλτή το λέω ότι όλες αυτές οι εφαρμογές είναι εδώ και θέλουμε να τις στηρίξουμε για να μπορέσουν εσείς να δουλέψετε καλύτερα στο μέλλον, να είστε πιο ανταγωνιστικοί και να στηρίξετε την επιχείρηση και την οικογένειά σας. Αλλά θέλω να πω ότι το camping, για να επανέλθω εκεί που θέλω, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, δεν έχει τόση... Ίσως είναι και το outdoor και το lifestyle και τα λοιπά, το οποίο όμως έχει γίνει πολύ trendy τώρα. Και λόγω COVID έχει ανέβει, έρχεται το glamping. Αλλά θα είναι πολύ πιο οργανωμένο το glamping, γιατί είναι μεγαλύτερες οι επενδύσεις που γίνονται και οι απαιτήσεις. Οπότε, πες μας λίγο, Κυριάκο, πόση διαφορά, δηλαδή, ξενοδοχείο, camping. Άλλη νοοτροπία, έτσι. Άλλη νοοτροπία. Τα συστήματα εκεί δεν υπάρχουν, είναι πολύ δύσκολο. Εμείς έχουμε πληροφορίες πολλές φορές, επειδή κάνουμε ακόμα και το πώς θα διαφημίσουμε ένα κατάλημα. Κάνουμε γενική περιγραφή, μοναδική περιγραφή για το κάθε χώρο. Εμείς αυτό που κάνουμε, ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα και την ώρα. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, κάθε γωνία της. Ξέρουμε τι έχει στην κάθε περιοχή. Ξέρουμε με τι λέξεις κλειδιά ψάχνουν αυτοί που θέλουν να κλείσουν στην Google. Πώς θα κλείσω, ας πούμε, στη Χαλκιδική ένα κατάλημα. Οπότε για κάθε κατάλημα γράφεται μοναδική περιγραφή, γίνεται σωστό keyword research και αντίστοιχα φτιάχνουμε την περιγραφή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάποιος ψάξει ακόμα και το όνομα του coming, πολλές φορές γίνουμε πιο ψηλά, ακόμα και να έχει δικό του website. Γιατί η δική μας δουλειά έχει γίνει πιο σωστά, ακόμα και για το κάθε μοναδικό. Αυτό που μίλησαμε για το glamping είναι μια νέα τάση. Γιατί πλέον λόγω COVID, και λόγω COVID μάλλον, πάντα υπήρχε σαν τάση, αλλά ανέβαινε πολύ σιγά. Πλέον η αύξηση του είναι ραγδαία. Γιατί συνδυάζει το outdoor, άρα και μια πιο, ας το πούμε, απομονωμένη διαμονή στη φύση, με το luxury. Γιατί το glamping προέρχεται από τη λέξη glamour coming και σημαίνει κάτι πολύ αναβαθμισμένο. Μιλάμε για παροχές που μπορεί να βρει κάποιος σε ένα τετράστρο, πεντάστρο ξενοδοχείο, αλλά να είναι μέσα σε ένα κατάλημα στη φύση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κομμάτι το δικό μας εκεί είναι ότι πλέον έχουμε βγάλει υπηρεσίες ακόμα και για αυτά τα καταλήματα. Γιατί αυτά είναι πιο, ας το πούμε, πιο έτοιμα. Είναι πολύ κοντά στο ξενοδοχειακό κομμάτι και όχι τόσο πολύ στο coming. Γιατί οι παροχές που έχουν αναγκαστικά είναι πιο αναβαθμισμένες. Δεν μπορεί να έχουν μέσα σπα, μπορεί να έχουν σε κάθε κατάλημα να υπάρχει ήδη προσωπική πισίνα ή προσωπικό τζακούζι κλπ. Οπότε αναγκαστικά αυτά τα καταλήματα έχουν και τα αντίστοιχα συστήματα. Και έχοντας αυτά τα συστήματα, εμάς μας βοηθάει στο να έχουμε περισσότερη πληροφορία. Γιατί όταν σταματάει το ταξίδι του στο online και στην κράτηση, εκεί κάπου χάνουμε την επαφή. Οπότε έχοντας συστήματα μετά αυτά τα καταλήμματα, μας βοηθάει και εμάς, γιατί υπάρχει συνεχόμενη ανατραφοδότηση και από αυτά τα συστήματα, να αυτοματοποιήσουμε και του χώρου, τα upsell που να κάνουμε κλπ. Και σημαντικό ότι το glamping πλέον έχει νομοθετηθεί στην Ελλάδα από το Μάιο του 20 και ορίζει ότι πλέον 3, 4, 5 ξενοδοχεία είτε camping μπορούν να πάρουν αυτό το δικό σήμα. Είναι ένα δικό σήμα σαν το boutique hotel. Και αυτό που βλέπουμε και εμείς, επειδή είμαστε από τους λίγους που ασχολούμαστε με αυτόν τον κλάδο στην Ελλάδα, είναι το πόσο πολλοί θέλουν να ασχοληθούν με επενδύσεις στο κομμάτι του glamping. Να το συνδυάσουν για να αυξήσουν τις clearance ουσιαστικά και να προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία. Γιατί είναι πολύ ωραίο να μένεις σε ένα πεντάστερο, αλλά φανταστείτε να μείνετε 10 μέρες σε ένα πεντάστερο και 2 μέρες ή μία ημέρα να κλείσετε σε ένα glamping στο βουνό, έχοντας πάντα όλες τις παροχές, όλη την άνεση που θα είχατε στο πεντάστερο ξενοδοχείο, αλλά να το έχετε στη φύση. Οπότε πλέον συνδυάζεται τέλεια και με. Το οποίο θα είναι χιλιάστερο αυτό, γιατί θα έχει τον ουρανό. Σωστό. Οπότε είναι ακόμα καλύτερο. Σωστό. Αυτό για το σχετικά με το glamping. Άρα βλέπουμε ότι ο ρόλος της τεχνολογίας, τουλάχιστον στη χώρα μας, σαν ανάγκη, προφανώς γίνεται και σε άλλες χώρες τουριστικές. Ο ρόλος των startups και των εταιριών που έχουν τεχνολογικές λύσεις δεν είναι απλά πάρε ένα software ή πάρε ένα booking engine. Παίρνει και ένα ρόλο συμβουλευτικό. Δηλαδή και συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό και καθοδηγητικό. Δεν σου δίνω μόνο ένα software, σου δίνω και τι να το κάνεις και πώς να λειτουργήσεις με αυτό. Σωστά. Ισχύει αυτό. Και ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το camping που μπορεί να είναι λίγο πιο πίσω στο κομμάτι των συστημάτων. Ισχύει και στις ξενοδοχειακές μονάδες, ακόμα και τις πιο προηγμένες, όπου εκεί ουσιαστικά χρειάζεται πάλι μια εκπαίδευση των ανθρώπων, ακόμη και κάποιες φορές και των ιδιοκτητών, να καταλάβουν την αξία και των δεδομένων που έχουν μέσα. Και να καταλάβουν πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ίδια τους τα στελέχη να κάνουν τη δουλειά τους πολύ πιο αποδοτικά. Οπότε είναι μια διαδικασία και εμείς είμαστε εδώ χρησιμοποιώντας τη δική μας γνώση, το κομμάτι και του tech, αλλά και το κομμάτι του ξενοδοχείου σαν εμπειρία,
να συνδέσουμε αυτή την πληροφορία, να τη γυρίσουμε πίσω και όλο αυτό να εξελίσσεται συνεχόμενα. Νομίζω ότι δεν είναι να καταλάβουν μόνο την αξία των δεδομένων, γιατί αυτά τα νούμερα που είπατε, ότι τα revenue μπορεί να ανέβουν από το 10 έως το 25%, ότι μπορεί να γλιτώσεις 2 μήνες δουλειά το χρόνο για κάθε άνθρωπο, αυτά έχουν. Αυτό είναι το εργαλείο, νομίζω, που πρέπει να βλέπουμε. Μάλλον αυτό το εργαλείο εσείς που προφανώς πηγαίνετε και μιλάτε με συνεργάτες. Αλλά να καταλάβουμε καλύτερα ότι ξέρεις, δεν είναι ότι βάζω ένα σύστημα και βγάζω από την τσέπη μου λεφτά. Έρχονται πίσω λεφτά με 1000 τρόπους που μπορώ να εκμεταλλευτώ καλύτερα στο business που είμαι και να αναπτυχθώ καλύτερα. Νομίζω εμείς έχουμε ολοκληρώσει. Οπότε, αν υπάρχουν ερωτήσεις, με μεγάλη χαρά να απαντήσουμε. Δεν ξέρω, είπαμε πολλά. Προσπαθήσαμε να πιάσουμε διάφορα σημεία. Έχουμε λίγη ώρα, οπότε ωραία. Να εκμεταλλευτώ εγώ να κάνω μια ερώτηση. Τέλεια. Και να πάρω την ευκαιρία και να ρωτήσω η εμπειρία με το Capsule T, πώς ήταν, τι είναι αυτό που σας έδωσε περισσότερο. Okay, είναι η Κατερίνα εδώ, δεν μπορείτε να μιλήσετε. Όχι. Ναι, είμαστε λίγο ελεύθερα. Σαν να μην. Ελεύθερα. Να φύγω. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Γιατί δεν είναι μόνο ξενοδόχοι εδώ, έτσι είναι και άνθρωποι που ασχολούνται με τεχνολογία, άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν μια δικιά τους startup επιχείρηση. Όλη αυτή η εμπειρία, πείτε μας δύο λόγια. Τέλεια. Εμείς ήμασταν στον κύκλο τον τρίτο, ο οποίος έγινε μέσα όλος μέσα στον COVID. Οπότε αυτό που μας εντυπωσίασε και δηλώσαμε συμμετοχή για το Capsule, στο δείτε ότι ο δεύτερος κύκλος που ξεκίνησε ο COVID ήταν πόσο γρήγορα προσαρμόστηκαν. Πόσο γρήγορα κάτι που το είχαν φτιάξει μόνο για από κοντά, ξαφνικά είπαν ότι ξέρεις κάτι, τώρα ξαφνικά με ένα πάτημα του κουμπίνα γίνει όλο digital. Οπότε εντυπωσιαστήκαμε με αυτή την ταχύτητα που έγινε και γι' αυτό δηλώσαμε συμμετοχή. Μπαίνοντας μέσα, καταλάβαμε το ότι. Το έλεγα χθες το βράδυ αυτό, ότι είναι πολύ ωραίο να νιώθεις σε μια οικογένεια και είμαστε μια οικογένεια. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι όταν έλειπα εγώ από εδώ, υπήρχε κάποιος άλλος εκεί, υπήρχε μια άλλη ομάδα που μου λέει: ξέρεις κάτι, πέρασε αυτός και είχε ένα κάμπινγκ, είχε ένα γκλάμπινγκ. Οπότε πάρε την καρτούλα εδώ. Είναι πολύ ωραίο το να έχεις. Ναι, αυτό έγινε στο περίπτερο σήμερα, όντως. Ορίστε. Αυτό έγινε σήμερα στο περίπτερο. Και σήμερα, αλλά έγινε και χθες. Αλλά γίνεται γενικώς, ναι. Είναι πολύ όμορφο το ότι ο ένας πουλάει για τον άλλον. Γιατί νοιάζει το ένα για τον άλλον. Γιατί είμαστε κάτω από την ίδια. Ας το πούμε, δεν είμαστε ομπρέλα. Είμαστε μια οικογένεια και το εννοώ. Οικογένεια, ωραία. Και είναι πολύ σημαντικό. Εμάς μας βοήθησε τρομερά. Ήμασταν 2 άτομα, το να είμαστε 6. Και το βραβείο φυσικά. Είναι σημαντικό το ότι δίνουν ακόμα και να μην βγει στην πρώτη θέση. Παίρνεις ένα χρηματικό έμπαθλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δεν είναι ότι απλά πας και εννοείται πως εκπαιδεύεσαι από ειδικούς. Άρα για τα έμπαθλα έρχεστε, όχι για όχι τα υπόλοιπα. Φυσικά και όχι. Αλλά πείτε μου. Η δικιά σας εμπειρία. Εμείς δεν ξέρω, σας διάκοψα τώρα. Δεν ξέρω. Όχι, αλίμονο. Είμαστε στο δεύτερο κύκλο, αμέσως πριν τον Κυριάκο. Εμείς καταφέραμε να ξεκινήσουμε σε μια νορμάλ συνθήκη και με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Δυστυχώς ένα μήνα όμως. Έγινε ό,τι έγινε, ήρθε ο COVID, κλείσαμε, κάναμε τη μετατροπή σε online κατευθείαν. Ήταν πολύ δύσκολο για μας, αλλά εμείς βρήκαμε τη στήριξη που χρειαζόμασταν μέσα στο Capsule. Τι σημαίνει αυτό, ότι είχαμε τους ανθρώπους να μας στηρίζουν σαν να τρέχει ένα πρόγραμμα ακριβώς όπως σχεδιάστηκε να τρέξει από την αρχή. Γίναν όλα, απλά γίναν online. Είχαμε όμως την επαφή με τους ξενοδόχους, ακόμα και όταν τα ξενοδοχεία τα ίδια ήταν κλειστά, βρήκαμε το πάτημα να είμαστε δίπλα στους ξενοδόχους, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη δική μας υπηρεσία, να προσαρμόσουμε και άλλα πράγματα μέσα σε αυτό και να γυρίσουμε στο τέλος βγαίνοντας από όλη αυτή τη διαδικασία και ξανασυναντηθούμε στο τελικό. Ουσιαστικά να δώσουμε το ένασμα, να πούμε ότι τα πράγματα ξαναξεκινάνε, αρχίζουν να γυρνάνε. Δεν σας έτυχε σε όλη αυτή την οικογένεια, μέσα στην οικογένεια έχουμε και τσακωμούς καμιά φορά, έτσι, μέσα στις οικογένειες. Ή να βρείτε κάποιον άλλον που να κάνει τέτοια πράγματα με εσάς και να πείτε πω αυτός είναι ο ανταγωνιστής μου. Τι κάνω τώρα εγώ εδώ με αυτόν. Κάνει τέτοια πράγματα, έχει την ίδια ιδέα με μένα. Πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό. Εκεί νομίζω υπάρχει καθαρά η συνέργεια. Γιατί κανείς δεν κάνει. Συνανταγωνισμός δηλαδή. Συνέργεια εννοώντας ότι θα συνεργαστούμε μαζί του. Αν κάνει τέτοια πράγματα, τι να συνεργαστείς. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο. Πάντα υπάρχει μια μικρή έστω διαφοροποίηση. Οπότε αυτή η μικρή διαφοροποίηση μπορεί να κάνει 2 εταιρείες να ενωθούν. Γιατί και αυτό γίνεται και είναι πολύ σύνηθες. Το να έχει κάποιος μια ιδέα, να έχει κάποιος μια κοινή ιδέα και κάποια στιγμή μπορεί εν τέλει να μαζί ενωμένοι να είναι ακόμα καλύτεροι. Γιατί μοιάζουν πολλές φορές τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να μην είναι τα ίδια έτσι. Γι' αυτό γίνονται και συνέργειες. Μα αν δούμε και τις πλατφόρμες διεθνών startup, πραγματικά τα έχουν κάνει τα πάντα. Όλοι έχουν κάνει τα πάντα. Το θέμα είναι πού διαφοροποιείσαι και πού βρίσκεις εκεί το κενό ή στη δική σου αγορά το κενό. Αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Η καινοτομία υπάρχει στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο εφαρμογής μιας ιδέας,
όταν λέω εφαρμογή, δεν εννοώ την εφαρμογή του application, εννοώ πώς το εφαρμόζω σαν business, πώς είναι η ομάδα. Η ομάδα για μας είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τα άτομα που απαρτίζουν μία ομάδα θα δείξουν και αν είναι δυνατή να σηκώσει αυτό που έχει να τραβήξει μπροστά σαν προϊόν και να εξελιχθεί μέσα στην αγορά. Γιατί πολλές, και το ανέφερα και στην παρουσίασή μου, πολλές εταιρείες μπαίνουν μέσα στο πρόγραμμα και βγαίνουν διαφορετικές, διαφοροποιημένες. Α, ο κύριος Σερίφης. Και τώρα, μια και ήρθε ο αρχηγός, θέλω να το ανατρέψω λίγο όλο αυτό για να του δώσω και το λόγο μετά. Πολλοί λένε στην Ελλάδα. Σας τρώμε χρόνο από τη δική σας παρουσία. Όχι, πάρτε όσο χρόνο θέλετε. Είμαστε τώρα. Έχουμε λίγο. Έχουμε πράγματα και νέους ανθρώπους. Γιατί. Έτσι. Πόσο να μιλάμε, δηλαδή, συνέχεια, πόσα χρόνια να μιλάμε, θέλουμε νέο αίμα να μπαίνει μέσα στο σπίτι. Αφού πιανόμαστε και νέοι, μια χαρά είμαστε. Και τώρα γίνεται μια κουβέντα, λέει. Ότι... δεν μίλαγα για σένα, κύριε Βαρελά. Είμαστε κοντά. Λένε όλοι τώρα θέλουμε όλοι να είμαστε SEO. Okay, ο Δημήτρης Σερίφης είναι SEO. Είναι 100 χρόνια. Γιατί σου λέει να μην είσαι υπάλληλος, γιατί να μην ξεκινήσεις από υπάλληλος, γιατί να κάνεις startup επιχείρηση με το καλημέρα. Βέβαια, οι περισσότεροι έχετε χρόνια εμπειρία πριν. Σε ένα παιδί που τελειώνει σπουδές, θα του λέει και θέλει και έρχεται και σας βρίσκει και λέει: θέλω να φτιάξω μια startup επιχείρηση, θέλω να γίνω επιχειρηματίας. Και αυτό αφορά και τον Δημήτρη. Τι θα του λέγατε, κάτσε, δούλεψε 10 χρόνια ή έχεις την ιδέα, προχώρα, κάντο. Εγώ θα έλεγα: προχώρα, κάντο, όσο μικρός και να είσαι. Ναι. Το μόνο που μετανιώνει είναι ότι δεν ξεκίνησα νωρίτερα. Ενώ δούλευα σε startup, δούλευα και πιο πριν σε άλλο τοπικό τομέα, στεναχωριέμαι που δεν το έκανα νωρίτερα. Γιατί κάθε μέρα σε μια startup είναι ένα σχολείο. Τι να σου πω τώρα. Μια μέρα μόνο να συγκριθεί με 1,5-2 μήνες, 3 σε μια άλλη δουλειά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το κάνεις όσο πιο νωρίς μπορείς, γιατί όλο αυτό είναι ένα συνεχόμενο σχολείο και η εμπειρία που παίρνεις κάνοντας τη δική σου startup είναι τεράστια. Οπότε δεν μπορεί να συγκριθεί με το να δουλέψεις σε κάποιον άλλο. Ωραία, ωραία. Μπορώ να απαντήσω κι εγώ σε αυτό. Εννοείται, όλη ομάδα. Και τον κύριο Καραθανάση να απαντήσει. Τον είδατε βγαίνει τον άνθρωπο και του παίρνετε το λόγο. Είμαστε πλάτη γι' αυτό, αλλά δεν. Για πάρτι σου, για σένα θα μιλήσω. Ναι. Επειδή έχω τη χαρά και την τιμή, όπως είπε η κυρία Σαριδάκη πριν, να συμμετέχουμε στις δράσεις του Capsule T από την αρχή του προγράμματος, αυτό που βλέπουμε είναι ότι βλέπεις νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα background τουριστικό, τίποτα. Νέα παιδιά. Έρχονται με έναν ενθουσιασμό και μια ζωντάνια και μια φρεσκάδα και τρέχουν πράγματα τα οποία μπορεί εμείς που είμαστε χρόνια στον τουρισμό να τα σκεφτόμαστε, να λέμε καλό θα ήταν να γίνει κάτι τέτοιο, α, ωραίο. Αλλά δεν είμαστε doers. Είμαστε doers σε αυτό που έχουμε μάθει να κάνουμε καλά. Έχουμε τελματώσει σε εισαγωγικά σε αυτό που είμαστε πολύ καλοί και ξέρουμε να κάνουμε καλά. Και δεν μπορεί να παράξει εύκολα innovation κάποιος ο οποίος έχει επαναπαυτίσει στις δάφνες, να σου το πω εισαγωγικά. Μπορεί να εξελισσόμαστε, μπορεί κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά δεν θα κάνουμε και το rocket science. Δηλαδή, αν δεν έρθει από κάτω με ορμή κάτι καινούριο να βγάλει μια καινοτομία ή κάτι το οποίο μπορεί κάποια ξενοδοχεία μπορεί να το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά, να το κάνουν mainstream για όλο τον κόσμο. Έρχεται παράδειγμα η Hotel Essence και σου λέει ότι οι καλύτεροι Ιταλοί πελάτες που έρχονται στο ξενοδοχείο σου κάνουν κράτηση τον Ιούλιο. Και έχουν κάνει την κράτησή τους από τον Μάρτιο, παράδειγμα. Σου δίνει ένα intelligence, προσιτό πια, εντάξει, το οποίο σε βοηθάει και λες, θα πάω να κάνω διαφήμιση Google Ads στους Ιταλούς τον Απρίλιο, γιατί αυτοί οι Ιταλοί που κλείνουν τον Απρίλιο είναι πάρα πολύ καλοί πελάτες για το ξενοδοχείο. Έχουν μεγαλύτερο spend, πάνε και στο εστιατόριο, πάνε και στο spa. Οπότε σου φέρνει μια πληροφορία την οποία πριν από 5 χρόνια ή 10 χρόνια την είχαν μόνο πολύ μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι. Εντάξει, και έρχεται τώρα ένα παιδάκι και στο φέρνει από κάτω και το κάνει προσιτό σε όλο τον κόσμο. Έρχεται η Comes Around και πάει και φτιάχνει τώρα ένα πόρταλ. Παιδάκι, εδώ είναι για εγγόνια σε λίγο. Φτιάχνει ένα booking.com για κάμπινγκ, για σκηνή, για τέντε, για δεντρόσπιτο. Ό,τι διαμονή υπάρχει δηλαδή στη φύση, έρχεται ένα πόρταλ τύπου booking.com και το φτιάχνει. Γιατί δεν το ακούγαμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει, να είναι καλό. Βέβαια, startup δεν είναι μόνο νέοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή και ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας. Δεν υπάρχει όριο. Μπορεί να κάνει πράγματα. Έχεις να μας πεις κάτι. Εγώ. Είναι ο συνδυασμός, Δημήτρη. Είναι ο συνδυασμός. Δηλαδή, πώς μπορείς να κολλήσεις τα σωστά κομμάτια του puzzle για να βγάλεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Εμείς δεν είμαστε τόσο νέοι. Σε ευχαριστώ για το μικρό παιδάκι προηγουμένως. Δεν είναι κούρεμα αυτό, έχουν φύγει τα μαλλιά. Αλλά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς μπορείς να συνδυάσεις λοιπόν αυτό. Μια ομάδα που θα σου φέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα μπροστά. Χρειάζεσαι και την εμπειρία. Και το σημαντικότερο για να το συνδέσω και με το κάψουλ πίσω, χρειάζεσαι και τους ανθρώπους να σε βάλουν στο σωστό δρόμο. Μπορεί να έχεις μια σούπερ ιδέα, αλλά μπορεί να είναι και λίγο πολύ extreme για να μπορεί να δουλέψει με έναν τρόπο εννοείται. Ή να έρθει
καλουπώνεται με έναν τρόπο και με το mentoring και με τους ανθρώπους που υπάρχουν από πίσω να σε βοηθούν να βρεις το σωστό δρόμο για να φέρεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντως, εγώ επειδή το ζήσα, και εγώ έχω μια startup και το ζήσα από μέσα, εγώ ασχολούμαι και με το ακαδημαϊκό κομμάτι. Και ενώ το κάνω μάθημα ότι θέλει αφοσίωση, κατάλαβα ότι το πιο σημαντικό είναι αφοσίωση. Επειδή κάνω 2-3 άλλα πράγματα και δεν είμαι 100% στην εταιρεία, δεν έχει φτάσει εκεί που θα έπρεπε. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να περιμένεις να ζεις από αυτό το πράγμα και να δώσεις όλη την ενέργεια σε αυτό το παιδί που λέγεται startup επιχείρηση. Τα λέμε, αλλά δεν τα κάνουμε. Όπως και ο καρδιολόγος καπνίζει, ας πούμε. Σε συνεπέρνει το όραμα, εντάξει, είναι, έχει ενθουσιασμό το startup, είναι ένα. Και ουσιαστικά. Και εμένα με γεμίζει, όταν κάνω μια δράση με γεμίζει. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ την καψουλτή. Ευχαριστούμε για όλο αυτό που έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε. Θα είμαστε όσοι μπορούμε όλοι κοντά σας. Εγώ να ξεκουραστώ λίγο, να δώσω το λόγο στον Δημήτρη να συνεχίσει την επόμενη ομάδα. Καλά, μην νομίζεις, εγώ το λόγο στους επόμενους θα το δώσω. Okay. Έτσι κι αλλιώς να σημειώσω ότι και η επόμενη εταιρεία. Ευχαριστούμε πολύ.